Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες θα είναι η μεταφορά στην πολιτική προστασία και της ΕΜΗ, αλλά και του Εθνικού Αστεροσκοπίου, έτσι ώστε κάτω από έναν φορέα να βρίσκεται όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ προκάλεσε σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς και την ένσταση του Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Με ανάρτησή του, ο Μανώλης Πλειώνης εκφράζει την αντίθεσή του για τη μεταφορά του φορέα στην πολιτική προστασία. Συμφωνώ ότι στην προσπάθεια να προφυλάξουμε τις ζωές και περιουσίες των συνανθρώπων μας, το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και την οικονομία πρέπει να συστρατευτούμε όλοι. Ο κάθε φορέας όμως από το δικό του μετερίζει, με σεβασμό στις θεμελιώδεις διαφορές και στις ιδιαιτερότητές του που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της αποστολής του, αλλιώς είναι πιθανό να οδηγηθούμε πάλι σε αναποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τις προθέσεις. Σκληρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει προσπάθεια της κυβέρνησης να φημώσει τους επιστημονικούς φορείς με το Μαξίμου να απαντά στις βολές. Είναι εντελώς άστοχη η κριτική και πιστεύω ότι θα πρέπει όσοι κάνουν αυτού του είδους την κριτική να κοιτάξουν λίγο παραέξω τι γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι υπηρεσίες, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται είτε υπό τα Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας είτε υπό τα Υπουργεία Περιβάλλοντος. Η επιστήμη είναι σύμμαχός μας. Δεν υπάρχει καμία αντιδική αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τα επιστημονικά εργαλεία. Προσπαθεί να τους καπελώσει. Ποιος είναι ο στόχος? Να τους φημώσει ενδεχομένως, διότι οι προειδοποιήσεις δεν ήταν αυτές οι οποίες συνέφεραν το αφήγημα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, γιατί είδαμε να υπάρχει και αντιπαράθεση. Επανειλημμένες προσπάθειες να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από το 2022 καταγγέλει ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, που θα επιδιώξει, όπως αναφέρει, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Παρακαλά το Αστεροσκοπείο την κυβέρνηση να συνεργαστεί μαζί τους και να τους ακούσει από τις αρχές του 2022. Πρέπει και ο κ. Στυλιανίδης και ο κ. Κικίλιας και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να μας πούν γιατί δεν ακούν τους επιστήμονες, παρά μόνο αφού βλέπουμε αυτές τις ζημιές, αυτές τις καταστροφές, πρέπει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση. Με στόχο την Ένωση Δυνάμεων για την εξασφάλιση της απαραίτητης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδεύει την Πρόεδρο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών στο οδηπορικό του στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας.